Το κύμα ανατιμήσεων πάντως καλά κρατεί, με την κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται να εξετάζει κάποια περαιτέρω μέτρα ελάφρυνσης οικονομικά των οικοκυριών. Πάντως μέχρι στιγμής έχει προχωρήσει σε τρίμηνη απαγόρευση των προσφορών, εκεί όπου εντάσσονται το 80 με 85% των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και πιο συγκεκριμένα το ρύζι, το ψωμί, τα μακαρόνια, το αλεύρι, τα όσπρια, τα αλαντικά, το γάλα, το νοπό κρέας, το τυρί, το ελαιόλαδο, η κρέμα βρεφικής ηλικίας, το γάλα βρεφικής ηλικίας και ο χαλβάς. Εξαιρούνται από την απαγόρευση αυτή τα προϊόντα σε κοντινή ημερομηνία λήξης 1 έως 30 ημέρες με ειδική σήμανση προϊόν με κοντινή ημερομηνία λήξης. Ήδη από ό,τι φαίνεται όμως, στο παιχνίδι μπαίνουν και τα κοντολήξιμα προϊόντα, δηλαδή τα προϊόντα τα οποία έχουν κοντινή ημερομηνία λήξης, τα οποία θα είναι εντός προσφορών, όπως το γάλα για μία ημέρα, το ρύζι των 10 ημερών για λήξη, ψωμί για τόσες 3 ημέρες, ατοσκευάσματα 1 ημέρα, αλαντικά 5 ημέρες, γιαούρτι 3 ημέρες, κοτόπουλο 1 ημέρα, αυγά 5 ημέρες, τροφές για σκύλους σε κονσέρβα 30 ημερών. Σε αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο βλέπουμε να εφαρμόζονται στα σούπερ μάρκετ εδώ και χρόνια. Mm. Δηλαδή βλέπουμε ότι προϊόντα των οποίων η ημερομηνία είναι κοντά να λήξει, δηλαδή μια εβδομάδα για παράδειγμα, ή τρεις μέρες, βλέπουμε ότι έχουν μεγάλη μείωση στην τιμή τους και υπάρχει μια προτίμηση από τους καταναλωτές πλέον σε αυτά τα προϊόντα, τα οποία θέλουν να τα καταναλώσουν και άμεσα. Αυτό δεν είναι αρνητικό. Βέβαια η κυβέρνηση τώρα το βάζει και σε ένα άλλο πλαίσιο, ότι προωθείται έτσι το food waste, δηλαδή να μην κάνουμε υπερβολική κατανάλωση τροφίμων. Όμως ο Έλληνας καταναλωτής στην περίοδο της κρίσης έχει προχωρήσει από μόνος του έτσι κι αλλιώς σε μια τέτοια διαδικασία, δηλαδή δεν βλέπουμε τους καταναλωτές να αγοράζουν ιδιαίτερα τρόφιμα προκειμένου να τα πετάξουν. Αγοράζουν μόνο στις ποσότητες που τους είναι απαραίτητες λόγω της οικονομικής κρίσης. Δεν έχουν τα χρήματα να κάνουν αυτό που έκαναν στο παρελθόν. Επομένως αυτό το μέτρο δεν είναι κάτι καινούριο, ήδη εφαρμόζεται από την πολιτική των σούπερ μάρκετ. Την ίδια ώρα άρχισαν από νωρίς ξανά οι συζητήσεις για την πιθανότητα χορήγησης ενός έκτακτου δώρου Πάσχα 2024 σε ευάλωτες ομάδες όπως συνταξιούχοι, άνεργοι, δικαιούχοι επιδόματος παιδιού και άλλα. Πιο συγκεκριμένα, αυτό που εξετάζει η κυβέρνηση είναι να δοθεί ένα έκτακτο επίδομα υπό προϋποθέσεις πριν το Πάσχα. Δικαιούχοι θα είναι πάνω από 1 εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχοι, οι οποίοι θα λάβουν ένα έκτακτο βοήθημα 150 έως 200 ευρώ με κύρια σύνταξη έως 700 ευρώ. 800.000 οικογένειες με παιδιά θα είναι επίσης δικαιούχοι, θα λάβουν ένα έκτακτο βοήθημα, μια μισή μηνιαία δόση, ενώ κύρια σύνταξη θα είναι δικαιούχοι του Α21. 210.000 επίσης δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα λάβουν βοήθημα 50% του μηνιαίου επιδόματος, ενώ 225.000 άτομα με αναπηρία θα λάβουν βοήθημα 150 έως 200 ευρώ. Δυστυχώς οι όποιες παροχές, είτε με αυξήσεις μισθολογικές, είτε με επιδόματα, δεν μπορούν να καλύψουν τις πολύ μεγάλες αποκλίσεις σε επίπεδο αύξησης τιμών που έχουμε σε βασικά καταναλωτικά είδη. Στην ενέργεια, όπως είπαμε πριν, είναι λίγο πιο θετική η εικόνα. Έχει εξισορροπήσει κάπου. Φυσικά είναι πιο ακριβή σε σχέση με τις τιμές προ-κρίσης. Και στην ενέργεια, οφείλουμε να το πούμε αυτό. Απλά δεν έχουμε εκείνο τον παραλογισμό που είχαμε πέρσι, που χρειάστηκε να δίνονται οριζόντιες επιχορηγήσεις για να μπορέσουν να στηριχθούν όχι μόνο τα ευάλωτα νοικοκυριά, το σύνολο των καταναλωτών. Οπότε κρίνεται επιβεβλημένο, εγώ θεωρώ ότι θα δοθεί. Το ύψος επίσης μέχρι τις τελευταίες ημέρες πιστεύω ότι ανάλογα με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού θα εξαντληθεί κάθε και εν ώψη του Πάσχα και εν ώψη των εκλογών. Το επισημαίνω ξανά. Είναι σημαντικό, υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια, άρα θεωρώ ότι ό,τι οικονομικές δυνατότητες έχει η κυβέρνηση, αντίστοιχα θα τις εξαντλήσει και σε αυτό το επίδομα.